Κύριε Λαμπρούλη, καλησπέρα. Καλησπέρα, καλησπέρα και στους ακροατές του σταθμού. Καλησπέρα, γεια σας. Έχετε ενταχθεί στο σύστημα, τι βλέπετε, πόσες μέρες θα πάρει αυτό, πόσες ώρες θα πάρει για να μπορέσετε να βρεθείτε μαζί με τους συνάδελφους σας επάνω? Είμαι ήδη στη Λάρισα και ήδη οι συνάδελφοι μου στέλνουν μηνύματα πως με περιμένουν. Όπως είπατε και εσείς στην αρχή. Είναι οικείος ο χώρος, έτσι, στη Λάρισα, ήσασταν γιατρός εκεί, πνευμονολόγος πριν τη βουλευτική ιδιότητα. Πριν το έως το 12 μάλλον ήμουν επιμελητής στο πνευμονολογίας, δηλαδή στο Γενικό Νοσοκομείο της Λάρισας. Και φυσικά, όπως είπατε και εσείς στην αρχή της κουβέντας μας, θεωρώ αυτονόητο αυτό το καθήκον μου ως γιατρός φυσικά πνευμονολόγος να προσφέρω τις υπηρεσίες μου μαζί και δίπλα φυσικά στους συναδέλφους, στους γιατρούς, νοσηλευτές και λοιπόν προσωπικό που δίνουν μια μάχη από την πρώτη στιγμή στα νοσοκομεία κάτω από αντίξωες συνθήκες, με τις γνωστές τεράστιες ελλείψεις προσωπικού, υποδομών και θεωρώντας ότι η ατομική προσφορά συμβαδίζει και με την έως τώρα πορεία, να το πω, επιτρέψτε μου, μέσα από τους διεκδικήσεις, τους αγώνες των γιατρών και εγώ μέρος αυτών, ως μέλος αυτών για την ενίσχυση του συστήματος υγείας. Κύριε Λαμπρούλη, ήθελα να ρωτήσω, έχετε εικόνα, γιατί από ό,τι λένε οι επιδημιολόγοι αυτή τη στιγμή υπάρχει μεγάλο φορτίο στη Λάρισα. Η εικόνα που έχετε, ναι, από την πρώτη έτσι παρουσία σας εκεί. Κοιτάξτε, γνωρίζω την κατάσταση και πώς εξελίσσεται όλο αυτό το διάστημα και στην πόλη μας όπως και πανελλαδικά φυσικά, αλλά αν θέλετε πιο ιδιαίτερα εδώ στην περιοχή μας. Αυτή τη στιγμή, όπως είπατε και εσείς, είναι υψηλό το φορτίο, πολλά τα περιστατικά που καταλήγουν στα νοσοκομεία, ενώ καταλήγουν με την έννοια της ζήτησης υπηρεσιών υγείας. Οι μονάδες έχουν κορεστεί, όπως επίσης και η πλειοψηφία των κρεβατιών ελάχιστα έχουν μείνει, που νοσηλεύουν περιστατικά που δεν χρειάζονται και εύχομαι να μην χρειαστούν εντατική φροντίδα, δηλαδή μονάδα εντατικής θεραπείας. Φυσικά είναι στο κόκκινο, είναι θέμα ημερών ενδεχομένως, από ό,τι αναφέρουν και οι συνάδελφοι, να καλυφθούν όλα τα κρεβάτια και στα δύο νοσοκομεία, μιλάω για τη Λάρισα πάντα, και φυσικά η Θεσσαλία, οι κλίνες μέσα στη Θεσσαλία είναι ελάχιστες έως καθόλου, έως καμία κοινή μάλλον, με αποτέλεσμα οι ασθενείς να διακομίζονται σε άλλα νοσοκομεία στα πλαίσια της πέμπτης υγειονομικής περιφέρειας, σε Χαλκίδα, Λαμία, που και αυτά ερίζονται παρόδο και αυτές οι μονάδες γεμίζουν περιστατικά, ήδη έχουν γεμίσει. Κύριε Λαμπλούλη, και ως ειδικός στο θέμα της υγείας, πνευμονολόγος, μάχημος γιατρός, την προετοιμασία της χώρας για την αντιμετώπιση αυτού του προβλήματος, πώς την εκτιμάτε? Κοιτάξτε, έχουμε πει και ως κόμμα από την πρώτη στιγμή, η κυβέρνηση όφιλε, αν θέλετε, από την πρώτη φάση δηλαδή της πανδημίας, είχαμε καταθέσει δημόσια και τις προτάσεις μας, καλώντας την κυβέρνηση να προβεί άμεσα στην υλοποίηση συγκεκριμένων μέτρων. Δηλαδή, ενίσχυση με προσωπικό, γνωστή ιστορία εδώ και πάρα πολλά χρόνια, με διαχρονικές ευθύνες όλων των κυβερνήσεων έως τώρα, αντίστοιχα δημιουργία υποδομών, επίταξη του ιδιωτικού τομέα, φυσικά και η συμμετοχή, αν θέλετε, των γιατρών, των αυτοαποσχολούμενων, των ιδιωτών, μέσα από ένα σχεδιασμό κρατικό, προκειμένου να συνεισφέρουν στα ζητήματα υγείας που προκύπτουν από την πανδημία. Η κυβέρνηση δεν εκμεταλλεύτηκε το διάστημα αυτό. Έχει εγκληματικές ευθύνες, το έχουμε πει, αν θέλετε, στην πορεία, παρακολουθώντας μάλλον τις εξελίξεις. Έχει εγκληματικές ευθύνες για το ότι φτάσαμε ως εδώ. Το ότι βρίσκονται, για παράδειγμα, στη Θεσσαλονίκη, σε αυτή την κατάσταση, οι μονάδες υγείας εννοώ, έχει ευθύνες και η σημερινή κυβέρνηση, βεβαίως οι προηγούμενες, αλλά ειδικότερα η σημερινή, που θα έπρεπε να έχει εξοπλίσει τα νοσοκομεία κατάλληλα, με τα κατάλληλα μέσα και κυρίως με επιπλέον το απαραίτητο προσωπικό, προκειμένου να ανταπεξέλθει στις αυξημένες αυτές ανάγκες, τις έκτακτες όπως λένε περιόδου. Αλλά δείτε, την ίδια ώρα που μιλάμε για την έκτακτη περίοδο, με ό,τι αυτό συνεπάγεται και με αυτά που ζούμε, καλείται με μπαλώματα η κυβέρνηση, προσπαθεί μάλλον με μπαλώματα να καλύψει τα τεράστια κενά που αναδείχθηκαν με τον πιο τραγικό τρόπο, αν θέλετε, στην περίοδο της πανδημίας. Κενά τα οποία και σε κανονικές περιόδους, δηλαδή στην προ-κορονοϊού περίοδο, ήταν τεράστια τα κενά.
τα οποία δεν μερίμνησαν όλες οι κυβερνήσεις και του ΣΥΡΙΖΑ προηγουμένως και πριν της Νέας Δημοκρατίας ΠΑΣΟ και πάει λέγοντας. Και να θυμίσω εδώ πέρα ότι φτάσαμε ως εδώ σε αυτό το σύστημα υγείας το απογυμνωμένο με ευθύνη όλων αυτών των κυβερνήσεων. Θυμάστε πολύ καλά ότι στην Ελλάδα κόβηκαν 10.000 περίπου θέσεις υγειονομικού προσωπικού στα δημόσια νοσοκομεία, κλείσανε νοσοκομεία κτλ. Κύριε, ενώ εμείς κύριε Λαμπρούλη, παράλληλα ζητήσαμε και ναι. ζητούμε και μέχρι πρόσφατα και τώρα με την ευκαιρία της συζήτησής μας να ανοίξουν όλα τουλάχιστον τα νοσοκομεία τα οποία έχουν κλείσει τα προηγούμενα χρόνια λέω καπιταλιστικής κρίσης και εξοικονόμησης πόρων. Για τις ευθύνες της κυβέρνησης μιλήσαμε αναλυτικά, μιλήσατε και εσείς αναλυτικά. Αλλά υπάρχουν και μέσα στην πανδημία και στιγμές που όλοι είμαστε πρώτων ευθυνών μας. Ήθελα να σας ρωτήσω, επειδή σήμερα διατάχθηκε και προκαταρκτική εξέταση από τον εισαγγελέα για την πορεία που έκανε το Κομμουνιστικό Κόμμα στο Πολυτεχνείο, μετά από μηνυτήρια αναφορά. Εσείς συμφωνείτε με τις πορείες, με τους συνωστισμούς και τα λοιπά και τις δράσεις που ανέλαβε το κόμμα σας? Η ρητορική βεβαίως είναι η ερώτηση, αλλά επειδή είστε και γιατρός, ήθελα να γνωρίζω την άποψή σας. Δεν είναι πρώτη φορά που το κόμμα μας, αν θέλετε, το κίνημα έχει ανέλαβε αυτή τη διοργάνωση, αν θέλετε, μιας τέτοιας, όχι πορείας, συγκέντρωσης. Σας θυμίζω την Πρωτομαγιά, κορυφαία εκδήλωση, να το πω έτσι, που έγινε γνωστό ανά τον κόσμο και μάλιστα το κόμμα μας πήρε και τα συγχαρήκια, να το πω έτσι, από όλα τα διεθνή μέσα μαζικής ενημέρωσης, αλλά δεν είναι αυτό η ουσία. Και οι συγκεκριμένες διαμαρτυρίες, αν θέλετε, συγκεντρώσεις μάλλον, γίνανε λαμβάνοντας όλα τα απαραίτητα μέτρα που προβλέπουν τα πρωτόκολλα. Από εκεί και πέρα είναι ευθύνη της κυβέρνησης και ήταν ευθύνη της κυβέρνησης και αναφέρομαι και στο Πολυτεχνείο, ευθύνη της κυβέρνησης η οποία έγραψε στα παλιά της των υποδημάτων τα όποια υγειονομικά πρωτόκολλα με το συνωστισμό των αστυνομικών, θυμάστε πολύ καλά και έχετε ενωπέσει. Ναι, αλλά οι αστυνομικοί δεν ήταν εκεί αν δεν κάνατε πορεία. Τώρα, εντάξει. Λοιπόν, πορεία το Κομμουνιστικό Κόμμα δεν θα έκανε. Το Κομμουνιστικό Κόμμα αυτό που έκανε ήταν να βρεθεί επιλέγοντας ένα χώρο μπροστά στην Αμερικάνικη Πρεσβεία με ό,τι αυτό συμβολίζει και κυρίως, να ανοίξω μια παρένθεση εδώ, αυτό που ήθελε η κυβέρνηση με όλα αυτά που τις απαγορεύσεις και όλα αυτά τα μέτρα που πήρε ήταν ποιο? Το να μην ακουστεί, να μην επικοινωνηθεί το μήνυμα του Πολυτεχνείου. Όλα αυτά τα διαχρονικά αιτήματα του Πολυτεχνείου, τα οποία σήμερα είναι πολύ πιο επίκαιρα και πολύ περισσότερο το αντιυμπεριαλιστικό περιεχόμενο της εξέγερσης του Πολυτεχνείου. Γιατρέ, που στις μέρες μας είναι επίσης επίκαιρο. Κύριε Λαμπρούλη, να πω με αφορμή ότι σας έχουμε μαζί μας ότι έχουμε και μία ακόμα πρωτοβουλία του ΚΚΕ, το οποίο σήμερα απευθύνει κάλεσμα προς όλους τους ιδιώτες αυτοαπασχολούμενους, πρώτα και κύρια, όπως βλέπω στο γραφείο τύπου, στην ανακοίνωση του γραφείου τύπου της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ. Διαβάζω ακριβώς: καλούμε πρώτα και κύρια τα μέλη και τους φίλους του κόμματος, γιατρούς, να πρωτοστατήσουν σε αυτόν τον αγώνα. Είναι ένα κάλεσμα προς τους αυτοαπασχολούμενους γιατρούς να ενταχθούν στο δημόσιο σύστημα υγείας εθελοντικά τούτες τις ώρες. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Λαμπρούλη. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Μετά το.